σφαίρα του ουρανού, ένα είναι που σου μοιάζει. Ένα που βγαίνει το πουρνό όταν γλυκό χαράζει. Κι παρισά κι μου ψηλά, ποια βρύση σε ποτίζει. Που στέκεις πάντα δροσερό κι ανθείς και λουλουδίζεις. Μάχα το σύννεφα το σύννεφα και τα στριχαρινάρι το φεγγαράκι της αυγής να ερχόμουν κάθε βράδυ. Αν μ' αγαπάς κι είναι όνειρο, πότε να μην ξυπνήσω, γιατί με την αγάπη σου ποθώ να ξεψυχήσω. Αν μ' αγαπάς κι είναι όνειρο, πότε να μην ξυπνήσω, γιατί με την αγάπη σου ποθώ να ξεψυχήσω. Της θάλασσας τα κύματα τρέχω και δεν τρομάζω, κι όταν σε συλλογίζουμε τρέμω και αναστενάζω. Τι να σου πω, τι να μου πεις, εσύ καλά γνωρίζεις και την ψυχή και την καρδιά, εσύ την ορίζεις. Να χα το σύννεφα, το σύννεφα, τα στριχαλινάρι, το φεγγαράκι της αυγής να ερχόμουν κάθε βράδυ. Αν μ' αγαπάς κι είναι όνειρο, πότε να μην ξυπνήσω, γιατί με την αγάπη σου ποθώ να ξεψυχήσω. Αν μ' αγαπάς κι είναι όνειρο, πότε να μην ξυπνήσω, γιατί με την αγάπη σου ποθώ να ξεψυχήσω. Στη φωτιά σημώνω κι εγώ με στάχτη γίνομαι και πάλι ξανανιώνω. Σαν είναι η αγάπη μυστική, παλιώνει μη τελειώνει, άνθη και μπαίνει στην καρδιά και ξανά καινουριώνει. Χωρίς αέρα το ζωή, χωρίς νερό το ψάρι, χωρίς αγάπη νεύα στον τόνι και παλικάρι. Αν μ' αγαπάς όνειρο, πότε να σου ποθώ να ξεψυχήσω. Αν μ' αγαπάς είναι όνειρο, ποτέ να μην ξυπνήσω, γιατί με την αγάπη σου ποθώ να ξεψυχήσω.
Καλησπέρα, είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 84, στο σταθμό της πόλης. Είναι Κυριακή βράδυ, είμαστε στην τρίτη συναυλία, σε αυτό το αφιέρωμα που έχει τίτλο «Συναυλία στο ραδιόφωνο» και εστιάζει στο λόγο στο ελληνικό τραγούδι. Συναυλίες που δημιουργήθηκαν αποκλειστικά για τον Αθήνα 84, 11 ραδιοφωνικές συναυλίες. Σήμερα είναι η τρίτη βραδιά μας, είναι Κυριακή 2 Μαΐου, είναι Κυριακή του Πάσχα, χρόνια πολλά σε όλους. Και σήμερα καλεσμένοι μας η Αναστασία Μουτσάτσου και ο Ζαχαρίας Καρούνης. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Χριστός Ανέστη. Χρόνια πολλά. Έχετε μαζί σας και 4 μουσικούς που θα μας τους παρουσιάσετε και αμέσως μετά θέλω να μου πείτε για την ιδέα αυτού του αφιερώματος, τίτλος του «Του αγνώστου πατρός», τραγούδια με παραδοσιακούς στίχους, αλλά και τραγούδια με παραδοσιακό στίχο που μελοποίησαν σύγχρονοι συνθέτες. Ωραία. Να παρουσιάσω εγώ καταρχήν, να πούμε ότι είναι 4 εξαιρετικοί μουσικοί, όχι 4, απλά 4 μουσικοί. Ωραία. Δίπλα μου είναι ο Μάνος Αγαλινοτόπουλος που παίζει προς το παρόν κλαρίνο κρατάει, αλλά έχει φέρει εδώ μια πρίκα νέοι, φλογέρες κτλ. Και από εκεί, στο ακορντεόν, ο Ντίνος Χατζηγιορδάνου. Πες μας εσύ για τους άλλους δύο. Παρακαλώ. Α, ευχαριστώ. στην κιθάρα, την κλασική, είναι ο Βασίλης Κετεντζόγλου. Και ο Νίκος ο Κατσίκης θα παίξει λαγούτο που κρατάει, θα παίξει τζουρά. Αυτά. Ωραία. Πάμε να πούμε για το πρόγραμμα και την ιδέα του, του αγνώστου πατρός. Ναι. Καταρχήν, να πούμε ότι και εγώ και ο Ζαχαρίας έχουμε μεγαλώσει σε ένα τόπο, είμαστε κοντοχωριανοί. Άρα είμαστε από τη Λακωνία και οι δύο. Ναι. Το χωριό του Ζαχαρία λέγεται Πάκια. Τι όνομα αυτό. Το δικό μου λέγεται Βελανίδια. Τέλειο, ε. Λοιπόν, έχουμε μεγαλώσει λοιπόν σε ένα τόπο που είναι ζυμωμένος με το παραδοσιακό τραγούδι και μάλιστα κατά κύριο λόγο παίζονται εκεί νησιώτικα. Γεωπελαγίτικα τραγούδια. Εμείς δεν έχουμε εκεί κλαρίνα, έχουμε βιολιά, λαγούτα και τέτοια. Αλλά αυτό δεν μας σταμάτησε από το να αναζητήσουμε το παραδοσιακό τραγούδι σε όλη την Ελλάδα όλα αυτά τα χρόνια και πολύ περισσότερο ο Ζαχαρίας, ο οποίος έχει δουλέψει πλάι σε μια γυναίκα που κατάφερε να συγκεντρώσει το μεγαλύτερο υλικό παραδοσιακών τραγουδιών. Πες το εσύ όμως τώρα αυτό. Η Δόμνα Σαμίου. Είχα την τύχη να βρεθώ δίπλα της από μικρή ηλικία όταν ήρθα στην Αθήνα για σπουδές στο Πανεπιστήμιο. Μετά δούλευα ως τραγουδιστής στο Εθνικό Θέατρο. Εκεί με άκουσε η Δόμνα Σαμίου και μετά από 2 χρόνια με κάλεσε δίπλα της και από τότε είμαι δίπλα της σε όλες τις συναυλίες που έκανε στον κόσμο και στην Ελλάδα και φυσικά στη δισκογραφία. Με έκανε να αγαπήσω πάρα πολύ το παραδοσιακό τραγούδι. Και σκεφτήκαμε σε αυτό το πρόγραμμα φυσικά εδώ, τώρα επανέρχομαι, με την Αναστασία, να κάνουμε ένα πρόγραμμα που να αγγίζει το παραδοσιακό, γιατί δεν θα ακούσουμε ακριβώς εκτελέσεις έτσι όπως τις έχουμε φανταστεί, παραδοσιακές, ξέρεις, με τα όργανα, τα παραδοσιακά, τα καθαρόαιμα που λέμε, αλλά εδώ λίγο τα έχουμε πειράξει τα πράγματα. Δηλαδή, αν θέλουν να χορέψουν, δεν τους το προτείνουμε. Κοίταξε, εξαρτάται τι ώρα θα το. Μπορεί και να χορέψουν. Τι ώρα είναι τώρα, εξαρτάται, έχουν είναι φάει. Είναι μετά τις 9, ίσως το βράδυ. Ωραία, ίσως. Έχουν φάει, μια χαρά είναι. Το πρόγραμμα που έχουμε ετοιμάσει, λοιπόν, διέρχεται έτσι μουσικές από όλη την Ελλάδα φυσικά, αλλά και έχουμε βασιστεί σε στίχους παραδοσιακούς που λένε τις παραδοσιακές ιστορίες. Αυτό που λέγαμε θα μας κάνουν τραγούδι, αυτό είναι η παράδοση. Γεγονότα που τα κάνανε τραγούδι. Κάποιοι καινούργιοι συνθέτες βρέθηκαν και μελοποίησαν τραγούδια, όπως είναι και το επόμενο. Και το προηγούμενο που είπαμε. Και το προηγούμενο φυσικά Μάνος Χατζηδάκης. Ξεκινήσαμε, ήταν Μάνος Χατζηδάκης από το Μεγάλο Ερωτικό. Αυτό που θα πούμε τώρα είναι ένα τραγούδι που στίχη παραδοσιακή που τους μελοποίησε ο Χρήστος Τσιαμούλης. Ωραία. Πάμε λοιπόν και θα τα πούμε ξανά. Ωραία. Thank you.
διώξε με, μάνα, διώξε με και να μην σε ψωθέλω και να μην σε ψωθέλω. Να κλείσω τα ματάκια μου, τώρα και ένα τραγούδι που είναι πολύ γνωστό, το «Κόκκινα χείλη φίλησα», σε στίχους, όπως είπαμε, παραδοσιακούς στίχους, είναι οι λεγόμενες παραλογές, συναντάμε δηλαδή τους ίδιους στίχους με διαφορετικές μουσικές. Εδώ ο Νίκος Γράψας το μελοποίησε, το πρωτοακούσαμε από τις Δυνάμεις του Αιγαίου, μετά ήταν, το έχει πει πολύ ωραία ο Αλκίνος Ιωαννίδης, αλλά και ο Λουδοβίκος των Ενογείων. Λοιπόν, πάμε, «Κόκκινα χείλη». Κόκκινα χείλη, κόκκινα χείλη φίλησα, κόκκινα χείλη, κόκκινα χείλη φίλησα, και βάψε το δικό μου κόκκινα χείλη, και βάψε το δικό μου κόκκινα χείλη. Και στο μαντί, και στο μαντίλι το σειρά, και στο μαντίλι το σειρά.
κόκκινα χείλη. Το επόμενο είναι παραδοσιακό τραγούδι, στίχη και μουσική. Νομίζω είναι παραδοσιακό της Μυτιλήνης, το ανάθεμα των Αίτιων Ξέρει. Ναι, ναι, ναι. Σωστά. Εδώ θέλω να μου πει κάτι ο Μάνος. Τι να πω. Μ' αρέσει πολύ ο τίτλος της συναυλίας που επιλέξατε, γιατί μου θυμίζει τις αγιογραφίες. Η συλλογιστική, το κέντρο είναι το ίδιο. Στις αγιογραφίες γράφαν από κάτω, επειδή ακριβώς θέλανε την ανωνυμία, μάλλον δεν τους ενδιέφερε η διεκδίκηση των δικαιωμάτων και δεν υπήρχε η έννοια της πνευματικής ιδιοκτησίας του πατρός του τραγουδιού και γράφανε «εμού του ελαχίστου», έγραφε ο γεωγράφος. Δεν υπέγραφε, ας πούμε, ως Γερμανός, ως Αναστασία, ως αυτά. «Εμού του ελαχίστου». Και έτσι είναι για αυτά τα τραγούδια. Είναι δηλαδή αχειροποίητα. Κάποιος τα έφτιαξε, αλλά μετά βαφτίστηκαν στις κοινότητες, ας πούμε, και χάθηκε το όνομα, γιατί δεν ενδιαφερόταν κανείς να το διεκδικήσει. Και είναι ολονών μας. Και κάτι που θέλω να συμπληρώσω σε αυτό που είπες, είναι ότι δεν είναι μόνο ότι δεν ξέρουμε καν ποιος το έχει γράψει, γιατί τα έγραφαν όλοι μαζί, ο ένας κάνανε ματισιές. Υπήρχε ένας ταλαντούχος που έβαζε την πρώτη ιδέα και μετά προσέθεταν όλοι. Ναι, ναι. Ήταν... Αυτό το λένε ματισιές στο χωριό. Ναι, ναι. Το ματάω, ενώνω, ξέρεις. Α, ωραία, ωραίο. Αυτό που παρατήρησα, γιατί εγώ μεγάλωσα παραδοσιακά τραγούδια και όταν ήρθα στην Αθήνα τα άκουγα. Λίγο διαφοροποιημένα, δηλαδή από τόπο σε τόπο, αλλάζει λίγο η μελωδία, αλλάζουν κάποιες φράσεις. Παραλλαγές είναι αυτές. Αυτό. Και αυτό τα κάνει πολύ ενδιαφέροντα, γιατί μπορείς να καταλάβεις από πού προέρχεται από τη διαφορά τη μελωδική, της μελωδικής γραμμής, αλλά και των στίχων, έτσι δεν είναι. Είναι και εκείνα τα παλιά, τα λέγανε δημοτικά, έτσι. Δηλαδή, τα δημοτικά είναι ο σωστός όρος. Τα παραδοσιακά έχουν και λίγο ιδεολογία μέσα. Δηλαδή ότι είναι ναι, γιατί έλεγε και ο κόρος, ας πούμε, να μνημονεύσουμε και να έλεγε «εμείς παλιά, λέει, παίζαμε δημοτικά και λαϊκά, τώρα τελευταία παίζουμε και λίγα παραδοσιακά». Τα δημοτικά είναι για το Δήμο, είναι για το λαό. Για το λαό, ναι. Φυσικά. Let's go.
φυτάνει. Να σ' απαρνίστω δεν κάνει. Μερικά τραγούδια παραδοσιακά, τα πιο πολλά, όλα παλιότερα, διατηρούσαν την εντοπιότητα που λέμε. Κάθε περιοχή είχε τα δικά της τραγούδια. Μερικά όμως μετά, όταν μπήκαμε στην μεγάλη πληροφορία και στην πληροφόρηση και στο ίντερνετ και στην τηλεόραση, έγιναν πανελλήνια, έγιναν πανελλαδικά τραγούδια. Όπως είναι το επόμενο, το «Μήλο μου κόκκινο», το οποίο ξεκίνησε από τη Μακεδονία και έχει φτάσει ως την Κρήτη, και στην Κύπρο και παντού. Ένα, δύο, τρία,
κόκκινο ρόιδο βαμμένο, γιατί με μαράνες το πικραμένο, γιατί με μαράνες το πικραμένο. Βρίσκω την πόρτα σου μανταλωμένη, τα παρατήρια σου φεγκοβολούσα. Πρώτο την πόρτα σου που είναι η κύρα σου, ρώτω την πόρτα σου που είναι η κύρα σου, κύρα με δεν είναι εδώ, πάει εσύ στη βρύση, πάει για να πιει νερό και να γεμίσει. Παραθύρια σου φεγκοβολούνε, ρώτω την πόρτα σου που είναι η κυρά σου, ρώτω την πόρτα σου που είναι η κυρά σου. Μάνα μου, για πες από πού είναι αυτό το τραγούδι, σου παρακαλώ πολύ. Το τραγούδι που είναι μικρασιάτικο είναι. Ναι, αλλά πώς είπες πριν. Main Eurasia. Okay. Πάμε. Ξένα
ας αλυπήσουν λίγο πια και εμένα. Φέρε το πουλί μου από τα ξένα. Η Μικρασία τροφοδοτούσε την ελληνική μουσική πολλά χρόνια και βρίσκουμε μικρασιάτικα τραγούδια, επηρεασμένες μουσικές τέλος πάντων και στην Ήπειρο με τα Πασαλίδικα, αλλά βρίσκουμε και στην Κρήτη ακόμα με τα Ταμπαχανιώτικα. Αυτό το επόμενο που θα πούμε είναι σε αυτή τη συνομοταξία, τούτο το μήνα. Τούτο το μήνα τον από πάνω, τον από πάνω, τον παραπάνω. Αητό σε βγήκε να κυνηγήσει, να κυνηγήσει και να γυρίσει. Να ειδείς τον νέο
πάρει. Το επόμενο τραγούδι, λοιπόν, είναι μακεδονίτικο, ε! Άνθησαν τα δέντρα όλα κι οι αμυγδαλιές, κι οι αμυγδαλιές. Αλήθεια είναι αγάπη μου σ' αγαπώ, αλήθεια είναι αγάπη μου σ' αγαπώ. Άφησε και με όμα ξένες μου κι η καρδούλα μου, κι η καρδό, κι η καρδούλα μου. Αλήθεια είναι αγάπη μου σ' αγαπώ, αλήθεια είναι αγάπη μου σ' αγαπώ. Για να σε ριανίσω και να κοιμηθώ, και να κοιμηθώ. Αλήθεια είναι αγάπη μου σ' αγαπώ, αλήθεια είναι αγάπη μου σ' αγαπώ. Κόρη που κοιμάται μόν και μοναχή, μόν και μόν και μοναχή. Αλήθεια είναι αγάπη μου σ' αγαπώ, αλήθεια είναι αγάπη μου σ' αγαπώ. Ρίχνω μήλο τη βαρέ, αλήθεια είναι αγάπη μου σ' αγαπώ, αλήθεια είναι αγάπη μου σ' αγαπώ. Ρίχνω μαλαμάκια συνήμη, χαμογέλασε, χαμογέλασε. Αλήθεια είναι αγάπη μου σ' αγαπώ, αλήθεια είναι αγάπη μου σ' αγαπώ. Τώρα θα έρθει κοντά μας η Αριστεία. Έχει κάτι να μας πει, ε? Έλα, Αριστεία. Γεια σου, Αριστεία, μας έλειψες. Πάνω που άνθησαν τα δέντρα ήρθα κι εγώ. Βέβαια. Πού άλλο θα ερχόσουν. Λοιπόν, άκουγα τώρα τα τραγούδια και επειδή οι συναυλίες αυτές είναι αφιερωμένες και στο λόγο, στο ελληνικό τραγούδι και στο στίχο, σκεφτόμουν, ακούμε το βουνό, η θάλασσα, τα πουλιά, η γη, η φύση. Πόσο κοντά σε αυτό νιώθει έτσι ένας σύγχρονος άνθρωπος της πόλης όταν τα ακούει? Πώς το νιώθετε εσείς? Βασικά τον βοηθάει να το φαντασιωθεί όλο αυτό. Γιατί όλοι ζούμε σε αυτή την πόλη και βλέπουμε το χάλι της, το μαύρο έχει. Με την έννοια το ότι δεν έχει καμία επικοινωνία με τη φύση. Βέβαια τώρα με την καραντίνα άλλαξε λίγο η μυρωδιά, το παρατηρήσατε. Μύρισε λίγο φύση. Μύρισαν οι νερατζιές που τα προηγούμενα χρόνια δεν μπορούσες να τις ξεχωρίσεις μέσα στο καυσαέριο. Στην πραγματικότητα, το παραδοσιακό τραγούδι είναι ένας κόσμος που κουβαλάει μνήμες παρελθόν, μέλλον, παρόν. Είναι όλα συγκεντρωμένα, κατά τη γνώμη μου, σε αυτού του είδους τη μουσική. Είναι μνήμες εκατομμυρίων ετών, δεν ξέρω πόσων, μπορεί να υπερβάλλω βέβαια, αλλά ακριβώς επειδή κουβαλάει αυτές τις μνήμες, έχει απίστευτη δύναμη
στο ενεργειακό μας περιβάλλον, σε αυτό που μας κάνει να νιώθουμε συνδεδεμένοι με τη φύση. Όταν αυτά τα τραγούδια τα έχουν τραγουδήσει τόσοι πολλοί άνθρωποι πια, που στο τέλος καταντάει να είναι προσευχές. Έχουν πολύ μεγάλη δύναμη δηλαδή, έχουν σχεδόν μαγική δύναμη. Εσύ, Ζαχαρία, πώς το βιώνεις αυτό? Εγώ θα σου απαντήσω θεολογικά, θέλεις, μια σκηνή μέρα Ανάσταση. Αμέ. Κοίταξε, ο άνθρωπος πλάστηκε από το Θεό χρησιμοποιώντας όλα τα στοιχεία της φύσης. Το ανθρώπινο σώμα έχει όλα τα στοιχεία της φύσης μέσα του. Από τη φυσική και τη χημεία και νερό και τα πάντα. Λοιπόν, αυτά τα τραγούδια είναι πλασμένα και αυτά από όλα τα στοιχεία των ανθρώπων. Έχουν ανθρωπίλα μέσα τους. Mm. Λοιπόν, αφού έχουν ανθρωπίλα μέσα τους, τα κύτταρά μας τα αναγνωρίζουν. Ακόμα και αν δεν έχεις μεγαλώσει στο χωριό. Mm-hmm. Πολλοί άνθρωποι ακούνε έναν ήχο, ακούνε ένα στίχο και συγκινούνται. Δεν ξέρουν γιατί. Αλλά αυτό το φέρουν μέσα τους, γιατί έχουν πλαστεί από αυτό το στοιχείο. Mm. Αυτό ταξιδεύει σε όλους τους λαούς, όχι μόνο στους Έλληνες, παντού συμβαίνει. Μην το παρεξηγήσουμε και πάμε αλλού. Είναι αρχαίγονη μνήμη. Ακριβώς. Τα τραγούδια αυτά είναι συλλέκτες στοιχείων, ανθρώπινων στοιχείων. Όπως και ο άνθρωπος είναι πλασμένος από τα στοιχεία της φύσης. Μου είπατε στο ξεκίνημα ότι επειδή και οι δύο καταγωγοί σας είναι από την Λακωνία, αναφέραμε και τα χωριά σας, ότι είχατε μνήμες από τότε, από τα τραγούδια αυτά. Πόσο ζωντανά τα έχετε μέσα σας και σήμερα? Πολύ ζωντανά. Εγώ τουλάχιστον πάρα πολύ ζωντανά. Είναι η καθημερινότητά μου. Ναι. Ετοιμάζω και ένα δίσκο με παραδοσιακά τραγούδια για πες τώρα. Μας. Θα είναι τραγούδια, θα έχω κάποια τραγούδια ανέκδοτα από το αρχείο της Δόμνας Αμίου. Mm-hmm. Κάτι που γίνεται για πρώτη φορά, δεν έχει ξαναδώσει το αρχείο της Δόμνας σε εξωτερική παραγωγή. Απλά επειδή ήμουν μαθητής της φυσικά και συνεργάτης, γίνεται αυτό. Και θα έχει τραγούδια από τη Δόμνα, θα έχει τραγούδια ανέκδοτα από τη Λακωνία, αρκετά. Και θα έχει και κάποια πολύ γνωστά, όπως τα πω παρακάτω, ας πούμε, τις Τρενταφυλιά στα Φύλλα ή τέτοια τραγούδια που τα έχω τραγουδήσει και τα ξέρει ο κόσμος και από τη δική μου φωνή. Θα βάλω και κάποια τέτοια μέσα τραγούδια. Πιο γνωστά δηλαδή. Mm-hmm. Αυτή είναι μια δουλειά που έρχεται στη συνέχεια. Είναι μια δουλειά που έρχεται. Δεν την έχω ονοματίσει ακόμα. Αλλά έχω κάνα δύο τίτλους έτσι ωραίους. Να πάρεις αυτό τον τίτλο της παράστασης. Πολύ ωραίος είναι. Λες, αγνώστου πατρός. Εγώ μάλλον θα το πω να ζεις, να ζω. Να ζουν τα μάτια που αγαπώ. Προφανώς στίχος από κάποιο τραγούδι. Είναι στίχος από κάποιο τραγούδι και είναι ένα γύρισμα που λέμε, ένα τζάκισμα και το βρήκα υπέροχο. Να ζεις, να ζω, να ζουν τα μάτια που αγαπώ. Το βρήκα τόσο οικουμενικό, τόσο ανθρώπινο και μάλλον αυτό θα είναι. Ή αλλιώς θα είναι από Σπερού και Ξάργου. Θέλεις μετάφραση, αυτή το κατάλαβε όμως. Εγώ θέλω μετάφραση. Από Σπερού και Ξάργου σημαίνει σήμερα το απόγευμα και υπάρχει αιτία που θα γίνει αυτό. Ξάργου, εξέργων. θα δούμε. Εγώ μεγάλωσα με παραδοσιακά και επειδή είμαι μεγαλύτερη από τον Ζαχαρία, εκείνη την εποχή που εγώ ήμουν παιδί, δεν υπήρχαν pick-up, ξέρω, στο δικό μου το χωριό τουλάχιστον, ήμασταν λίγο πίσω. Το ραδιόφωνο δεν άνοιγε πολύ συχνά, οπότε τα τραγούδια, η πρώτη με επαφή με τη μουσική ήταν τα πανηγύρια, τα τοπικά. Μάλιστα, θυμάμαι δύο οργανοπαίχτες που ένας έπαιζε βιολί και ο άλλος λαγούτο. Το βιολί ήταν ψιλοξεκούρδιστο. Και όταν άρχισα να τραγουδάω και να έρχομαι σε επαφή με οργανοπαίχτες, συνειδητοποίησα ότι εκείνο το βιολί ήταν ξεκούρδιστο. Τότε το κατάλαβα. Γιατί όταν ήμουν μικρή δεν μπορούσα να καταλάβω τη διαφορά. Δεν μας πειράζουν αυτά στην επαρχία, δεν μας πειράζουν. Όχι. Το συνέστημα παίζει ρόλο. Αρκεί να είναι αβέρτος ο παίχτης για να μπορείς να σηκωθείς να χορέψεις. Εκεί λοιπόν έμαθα τα παραδοσιακά και όταν, επειδή τα πανηγύρια δεν γινόντουσαν κάθε μέρα, δεν είχαμε κάθε μέρα πανηγύρι, τα τραγουδάγαμε μεταξύ μας. Συνήθως υπήρχε πάντα ένας καλήφωνος σε κάθε οικογένεια, δεν ήμουν εγώ αυτή ακόμα. Τραγούδουσε η μάνα μου. Mm-hmm. Και ένα τραγούδι που έμαθα από το στόμα της είναι το Τζιβαέρι, που θα ακολουθήσει. Και που για μένα είναι ένα τραγούδι που δεν έχει τελειώσει ποτέ μέσα μου. Και τι εννοώ? Όταν κάνεις αυτή τη δουλειά, εγώ τραγουδάω 40 χρόνια. Είμαι 30 στη δισκογραφία και άλλα 10 που τραγουδούσα πριν. Κάποια στιγμή λες διάφορα τραγούδια και κάποια στιγμή δεν θες να τα πεις άλλο.
Έχεις κουραστεί, έχει τελειώσει ο ρόλος τους μέσα σου. Αυτό το τραγούδι δεν τέλειωσε ποτέ για μένα. Ίσως επειδή δεν είμαι τη ρίζα μου, τη μάνα μου, ας πούμε, και εξακολουθεί να με βασανίζει και να το βασανίζω. Ωραία. Πάμε να τα ακούσουμε. Ωραίο το Τζιβαέρι. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι μου θυμίζει κάτι με την Δόμνα Σαμίου και με τον Διονύση Σαββόπουλο. Όταν τραγούδισαν στο Μέγαρο Μουσικής, είχε καλέσει ο Σαββόπουλος τη Δόμνα Σαμίου. Ήμουνα κι εγώ εκεί. Ο Μάνος, για πες. Είναι το Σαβόραμα τότε, αυτό το θρυλικό. Το κάναμε στο Μέγαρο Αθηνών και στη Θεσσαλονίκη. Ήταν μια υπερπαραγωγή αυτό. Δηλαδή, εντάξει, η συνθετική προσωπικότητα του Σαββόπουλου με όλους τους κόσμους που περιείχε. Ας πούμε, η καμεράτα, ο ένας, ο άλλος, session μουσική, δημοτικά όργανα, όλα, όλα. Είχε 150 άτομα πάνω στη σκηνή. Οπότε εκεί που κάναμε πρόβατο με την κυρία Δόμνα, αυτός που γνώριζε η κυρία Δόμνα ήμασταν εγώ,
ο Νίκος Οικονομίδης στο βιολί, ο Σοκράτης Συνόπουλος στη λύρα και ο Βαγγέλης ο Καρύπης. Η μουσική που την πλαισίωνε. Ναι, ναι. Οπότε φεύγουμε εμείς σε μια στιγμή και γυρίζει εκείνη η έντρομη και λέει στο Σαββόπουλο: Διονύση, έφυγαν οι μουσικοί, έφυγαν τα όργανα. Ποια όργανα βρε εδώ, νομίζω είναι γεμάτη η ορχήστρα. Αυτά όργανα είναι. Τα δικά μας τα όργανα φύγανε. Τα κλαρίνα μας φύγανε. Τα παραδοσιακά είναι όργανα. Φυσικά τι. Λοιπόν, εδώ ο Διονύσης Σαββόπουλος φυσικά βασίστηκε πάνω στη μελωδία από το θρακιώτικο τραγούδι, ο πασίγνωστο, τα Λιανοχορταρούδια. Όπου μας το δίδαξε φυσικά εκτός από τη Δόμνα Σαμίου και ο μεγάλος τεράστιος Χρόνης Αηδονίδης. Τεράστιο κεφάλαιο στα παραδοσιακά τραγούδια. Και πάμε να το πούμε. Τα παιδιά με τα μαλλιά και με τα μαύρα ρούχα μου φέρνουνε μηνύματα για μια αγάπη που είχα. Και στις φλέβες μου βαθιά μαύρη θάλασσα σαν αίμα λέει λόγια πικραμένα. Δώσ' τα λιάκια αμάν αμάν, δώσ' τα λιάνο χορταρούδια. Δώσ' τα λιάνο χορταρούδια, τι τρανός χορός τα γέννη. Κανένα πλάσμα του Θεού δεν ζει σε τέτοιο βάθος, όπου σ' αγάπησα πολύ κι απόμεινα μονάχος. Μαύρη θάλασσα κλειστή και ψυχή μου χαρισμένη σ' όποιον πιο πολύ σε θέλει. Σαν γαϊτάκια αμάν αμάν, σαν γαϊτάνι θα παένει. Πέντε υπέρδικες πετούσα. Το επόμενο τραγούδι είναι στίχη παραδοσιακή, μελοποιημένη από τον Θανάση Παπακωνσταντίνου. Μια μάνα που είχε ένα γιο, μα ήταν όλο παρμένη, δεν είχε την υπομονή τον αθρέψει και στην ποδιά της το βάλε πάει να το ρεματίσει. Στο δρόμο που στη στράτα που πηγαίνει μια
πέρδικα την απάντα. Μια πέρδικα της λέει, μωρή σκύλα, μωρή άνομη, μωρή μαριολεμένη. Εγώ έχω 18 πουλιά, πάσχω να τα αναθρέψω. Κι εσύ έκανες τρανόλιο, πας να το ρεματίσεις. Στην ποδιά της το βάλε, στο σπίτι της πηγαίνει, το έβαλε στη γωνιά του, του τραγουδά και λέει. Γε μου σαν γίνεις κυνήγος, σαν γίνεις πάλι κάτι, σαν ανταμώσεις περδίκα, να μην την εσκοτώσεις. Η περδίκα είναι η μάνα σου κι εγώ η μητρία σου. Η περδίκα είναι κι εγώ η μητρία σου. Τι έχουμε τώρα? Α, το πασίγνωστο σε όλους. Στόπα και στο ξαναλέω. Στόπα και στο ξαναλέω. Στο γυαλό μη κατεβείς, στο πακέ στο ξαναλέω, στο γυαλό μη κι ο γυαλός κάνει φουρτούνα και σε πάρει και διαβείς. Κι ο γυαλός σε πάρει και διαβεί.
χέρια μου. Παραδοσιακό, νομίζω πως είναι της Καλύμνου, είναι Μάνο. Αυτό είναι διασκευή το απέναντι. Ναι, είναι διασκευή, αλλά είναι παραδοσιακό. Ναι. Είναι και η στίχη, δηλαδή, παραδοσιακή και η μελωδία. Απλώς είναι φτιαγμένο με έναν άλλο τρόπο. Thank you.
το καλωσόρισατε. Είναι χαρά, είναι χαρά μεγάλη, αμυγδαλάκι τσάκισα και μέσα σε ζωγράφισα. Στα λαγματιά το μαρμάρο, το μαρμάρο τρυπιέται. Κι αγάπη που, κι αγάπη που δεν παίρνεται, δεν πρέπει να, δεν πρέπει να αγαπιέται. Θαλάσσακι μου και φέρε το πουλάκι μου, θαλάσσα κι αρμύρο νερό να σου κάνω. Ωραίο το Θαλασσάκι. Πάμε για τις Τριανταφυλλιά στα Φύλλα, ένα τραγούδι από τη Μικρασία που το πρωτοδιδάχτηκα, θα την πούμε πολλές φορές σήμερα, τη Δόμνα Σαμίου, φυσικά, και αυτή το πρώτο είπε σε δισκογραφία. Το έμαθε από τη μητέρα της. Τις Τριανταφυλλιά στα Φύλλα θα τα κάνω φορεσιά. Αμάν και λαμάν
να σου κάψω και γλυκά σε ένα τα δίνω τα φλωριά μαύρα μου μάτια και γλυκά. Το επόμενο τραγούδι που θα πούμε τώρα είναι στίχη παραδοσιακή, διάφορα δύστιχα σκόρπια που τα μελοποίησε ο Δημήτρης Παπαδημητρίου. Δεν είναι πόνος να πονεί, δεν είναι πόνος να πονεί, πόνος να θανατώνει. Σαν την αγάπη την κρυφή, σαν την αγάπη την κρυφή που δεν ξεφανερώνει. Θα ροπινώ, μα εγώ διψώ, μα δε διψώνει στα ζω. Μαθαίνει στα ζω ξαγρυπνώ, για σε κι αν ασθενάζω, μα δεν ιστάζω ξαγρύπνω για σε κι αν ασθενάζω. Λαχρινό μου πρόσωπο, φραγκικό μοναστήρι. Ούτε στην πόρτα φαίνεσαι, ούτε στην πόρτα φαίνεσαι, ούτε
στο παραθύρι. Βάρο πίνω, μα εγώ διψώ, μα δε διψώνει στα ζώα. Μα δεν ιστάζω ξαγρυπνώ, για σε κι αν ασθενάζω. Μα δεν ιστάζω ξαγρυπνώ, για σε κι αν ασθενάζω. Το νου μου και το λογισμό, το νου μου και το λογισμό, όπου μου πήρες δώσ' μου. Θάρρο πίνω, μα εγώ διψώ, μα δε διψώνει στα ζω. Ζω ξαγρυπνώ, για σε κι αν ασθενάζω. Μα δεν ιστάζω ξαγρυπνώ, για σε κι αν ασθενάζω. Αφού είμαστε στην νέα δημιουργία, άντε θα τολμήσω και εγώ να βάλω ένα δικό μου, σε μουσική δική μου και στίχους του Γιώργου Παυριανού. Είναι μία παραλογή, την οποία τη διασκεύασε φυσικά ο Γιώργος, και εγώ έβαλα τη μουσική, είναι μια πολύ συγκινητική ιστορία. Θα ακούσετε. Η καρδιά της μάνας. Ένας μονάχο γιος, ένα όμορφο αγόρι, αγάπησο τρελός μιας μάγισσας την κόρη. Για σένα ναι κυρά, της λέει μαγεμένος, παλεύω με θεριά γιατί είμαι ερωτευμένος. Αν το σώμα αγαπάς που λέει τότε εκείνη, στη μάνα σου να πας που μόνη έχει. Φάνε τα σκυλιά μου, μπορεί κάποια βραδιά να πάρεις τα φιλιά μου. Σκοτώνει, της βγάζει την καρδιά και την εξεριζώνει. Και τρέχει βιαστικά στο δρόμο σαν το κλέφτη, αλλά όμως ξαφνικά παραπατά και πέφτει.
κατράκυλα μαζί με το μαχαίρι της μάνας η καρδιά του φεύγει από το χέρι κι ακούγεται μετά στη μέση της ερήμου η μάνα να ρωτά χτύπησες παιδί μου. Στη μέση της ερήμου η μάνα να ρωτά χτύπησες παιδί μου. Και για τέλος πρέπει να έρθει κοντά μας πρέπει να έρθει αριστερά. Καταρχήν, πριν πει οτιδήποτε η Αριστεία, ναι, θέλω να πω στην Αριστεία και στη Μαργαρίτα τη Μυτιληναίου και στον 984 πάρα πολλά ευχαριστώ για αυτή την ευαίσθητη πρωτοβουλία. Γιατί σε μια περίοδο που η μουσική είναι στο ψυγείο, η μουσική με ήτα και η μουσική με όμικρον γιώτα, τα παιδιά σκέφτηκαν, είχαν αυτή τόσο καλή ιδέα για να μας φέρουν εμάς σε επαφή με αυτό που κοντεύουμε να ξεχάσουμε και τον κόσμο με αυτό που τον ανεβάζει. Μας βγάλατε από τη συντήρηση, δηλαδή. Είχαμε μπει. Από την κατάψυξη. Όχι, μωρέ, κατάψυξη. Καλό ήταν αυτό. Καλό ήταν. Λοιπόν, πριν κλείσουμε, έτσι όπως τα άκουγα όλα αυτά τα τραγούδια που τα έχουμε όλοι στο μυαλό μας, στην καρδιά μας, στα αυτιά μας και μας συντροφεύουν σε ευχάριστες στιγμές, σε γλέντια, όπως και σήμερα που είναι αυτή η ιδιαίτερη μέρα, σε χαρές. Ήθελα να σας ρωτήσω πώς πιστεύετε ότι μπορούν να παραμείνουν ζωντανά. Δεν θα σας ρωτήσω αν τα θεωρείτε ζωντανά, προφανώς τα θεωρείτε. Φυσικά. Πώς πιστεύετε ότι θα παραμείνουν και στο μέλλον και δεν θα μπουν σε ένα κουτάκι μουσιακό κάπως? Εγώ πιστεύω ότι δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι. Κατά τη γνώμη μου, η νέα γενιά, η μετά από εμάς, mm-hmm, από εμάς δηλαδή, έχουν ήδη πάρει τα πράγματα στα χέρια τους. Βλέπω πολύ συχνά διασκευές παραδοσιακών τραγουδιών. Παιδιά που παίζουν παραδοσιακά όργανα, τα βλέπω στο Facebook αυτά βέβαια. Γιατί έχει χιλιάδες κακά το Facebook, αλλά έχει και αυτό το καλό, ότι μπορεί να μας φέρνει σε επαφή με πράγματα και καταστάσεις που σε άλλη περίπτωση μπορεί να μην τα βλέπαμε. Και βλέπω ότι υπάρχει ένα μεγάλο ρεύμα από αυτή τη γενιά να έρθει σε επαφή με το παραδοσιακό τραγούδι και να το φρεσκάρει, mm-hmm, να το φέρει στο σήμερα, να βάλει ωραίες ιδέες, ξέρεις, ενορχιστρώσεις ωραίες, όλα, mm-hmm, αυτά. Πιστεύω ότι συμβαίνει έτσι κι αλλιώς. Που διασκευάζει και που ενδεχομένως το ενσωματώνει και στη μουσική που γράφουν. Αυτό είναι το σημαντικό. Mm. Το πιο σημαντικό από όλα για μένα, εντάξει, mm-hmm, είναι αυτό. Τίποτα δεν βιάζουμε. Όλα τα πράγματα έρχονται έτσι όπως πρέπει να έρθουν και με τη δυναμική που έχουν, το κάθε τι μένει ή δεν μένει. Είναι μεγάλη συζήτηση για την παράδοση και το τι είναι παραδοσιακό κτλ. Για μένα κάτι το οποίο είναι παραδοσιακό και είναι μουσιακό δεν μου λέει κάτι. Πολύ σωστό. Τώρα, το να είναι όμως κάτι το οποίο είναι παραδοσιακό και χρησιμοποιείται, δηλαδή υπάρχει στο λαό, το τραγουδάει, χαίρεται με αυτό, λυπάται με αυτό, εκεί υπάρχει λόγος ύπαρξης. Έχω ξαναπεί ότι για μένα, αν μετά από 100 χρόνια ένα τραγούδι, ξέρω εγώ, του Θανάση Παπακοσταντίνου θεωρείται παραδοσιακό, θα είναι ευτύχημα. Τι είναι παραδοσιακό όμως στις μέρες μας? Δηλαδή, κάθε φορά πρέπει να μεταφερόμαστε στον τόπο και στον χρόνο που μελετάμε, αν μελετάμε και θέλουμε να πάρουμε από εκεί. Άλλη χρησιμότητα είχαν τα τραγούδια τότε και άλλοι έχουν τώρα. Πρέπει να βρουν, λοιπόν, πρέπει να βρουν τον τόπο που μπορούν να ανθίσουν αυτά τα πράγματα.
Και πιστεύω ότι μέσα από τα νέα παιδιά, δηλαδή ήδη εγώ από τότε που συνεργαζόμουν με τη Δόμνα Σαμίου, η ορχήστρα ήταν όλη νέη μουσική. Τώρα αυτή η μουσική είναι, ξέρω εγώ, 45-50 χρονών. Τα νέα παιδιά, 20-25, μέσα από τα μουσικά λύκεια κυρίως, τα μουσικά σχολεία έχουν κάνει τρομερή δουλειά. Έχει γεμίσει ο τόπος, ενώ τότε, ας πούμε, όταν ξεκινούσε η Δόμνα Σαμίου να θέλει να, ή ο Καράς να ψάξουν για κανονάκι, υπήρχε ένας, ο Στεφανίδης. Τώρα παίζουν 15 mm-hmm. κανονάκι. Και θα πω κάτι από την προσωπική μου εμπειρία. Εγώ μπήκα στη δισκογραφία με ένα δίσκο με παραδοσιακά τραγούδια, διασκευές. Mm-hmm. Δεν με υποδέχτηκαν τον καλύτερο τρόπο όλοι. Γιατί ακόμα τότε υπήρχε η νοοτροπία ότι τα τραγούδια, τα παραδοσιακά, πρέπει να παίζονται όπως είναι, με όλη τη σκόνη επάνω και, και τη σκοτεινιά, ας πούμε, και να μην το φέρουμε στο σήμερα, μην το πειράξουμε το κομμάτι. Σήμερα δεν υπάρχει αυτό. Σήμερα όλοι οι άνθρωποι, και του χώρου μας, και οι μουσικοί δηλαδή, και οι τραγουδιστές, και οι άνθρωποι που ασχολούνται με το παραδοσιακό τραγούδι, όταν ακούνε μια διασκευή, πιο συχνά την υποδέχονται με χαρά, έτσι δεν είναι, Μάνο? Ναι. Ναι, όταν είναι καλό το αποτέλεσμα, σίγουρα. Αυτό που υπάρχει φαίνεται συντηρητικό, αν το ψάξει να το ανακαλύψει, δηλαδή οι αυθεντικές εκτελέσεις έχουν πολλή δημιουργία μέσα. Σπουδαίους μουσικούς και επίσης και τα ποιητικά κείμενα. Λέμε τώρα παραδοσιακά και ο πολλής κόσμος ξέρει μια φολκλωρική, έτσι, ένα φολκλωρικό πολιτό εντός εισαγωγικών που είναι πολύ γνωστά. Αλλά το τι μοντέρνες ιδέες έχουν τα ποιητικά κείμενα μέσα. Ας πούμε, ένα που μου έρχεται τώρα που είναι για τα 200 χρόνια για την Επανάσταση, είναι ότι τα δημοτικά τραγούδια δεν είναι μυσαλόδοξα. Υπάρχει, ας πούμε, ηρωικό τραγούδι που μιλάει για την Τούρκισσα που έχασε το γιο της. Και εκεί τη συμπονάει, δηλαδή. Έχουν τέτοιον ανθρωπισμό που δεν υπάρχει. Είναι ποιητικά κείμενα υψίστου κάλους. Οπότε καλό είναι να τα ψάξουμε πρωτού πούμε, γιατί όλοι νομίζουν ότι εντάξει, ραχούλες, κλαρίνα, βιολιά, προβατάκια και αυτά, αλλά δεν είναι αυτό. Έχει πολύ, πολύ βάθος και στο ποιητικό κείμενο και στο μουσικό. Πρέπει όλοι να εκπαιδευτούμε, να βοηθάτε κι εσείς με τα κανάλια, να φαίνονται. Υπάρχουν 20 άρδες οι οποίοι παίζουν όργανα παραδοσιακά απίστευτα καλά. Φοιτητές στα πανεπιστήμια και τα παίζουν σε υψηλό επίπεδο. Να τα βγάζουμε αυτά, να τα βλέπει ο κόσμος να παρηγοριέται ότι πάμε μπροστά. Το ραδιόφωνο έχει παίξει πολύ μεγάλο ρόλο στο ναι. να ακουστούν. Μα γι' αυτό είναι ευκαιρία που ερχόμαστε εδώ τώρα. Γι' αυτό το λέω. Ναι, ναι. Ωραία, φτάνουμε στο τέλος. Ήταν η τρίτη συναυλία μας, συναυλία στο ραδιόφωνο, Αθήνα Νέο 84, ο σταθμός της πόλης. Να πούμε ευχαριστώ στο Σταυρό του Νότου που μας φιλοξένησε. Είμαι η Αριστεία Γιάννου, καλεσμένοι μας ο Ζαχαρίας Καρούνης και η Αναστασία Μουτσάτσου και μαζί σας. Μαζί μας ο Μάνος Αχαλινοτόπουλος, ο Ντίνος Χατζηιορδάνου, ο Νίκος Κατσίκης εκεί με τον Τζουρά και με την κλασική κιθάρα ο Βασίλης Κετεντζόγλου. Ευχαριστούμε και εμείς πάρα πολύ και εσάς και το Σταυρό του Νότου. Και μπράβο σας να έχετε πάντα τόσο ωραίες ιδέες. Ωραία. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Κυριακή, 9 Μαΐου, που είναι το αφιέρωμα στο Μάνο Ελευθερίου. Θα μείνω μαζί σας τώρα. Ωραία, φυσικά. Να τραγουδάω καλύτερα όχι. Βασιλική τον έρωτα, πολύ βαρύ τον πήρες. Βασιλική τον έρωτα, πολύ βαρύ τον πήρες. Και στο Μαρίφ κάτι ντύσες, εκεί να ξεψυχήσεις. Και στο Μαρίφ κάτι ντύσες, εκεί να ξεψυχήσεις. Το στέριο να αγαπήσεις. Δεν έπρεπε βασιλική το στέριο να αγαπήσεις. Δεν έπρεπε βασιλική να τον απαρατήσεις. Δεν έπρεπε βασιλική να τον απαρατήσεις. Σαν θιάς
σαν το κουκλάκι. Βασιλική σου όμορφη, σαν πια σαν το κουκλάκι. Πώς έκανες απόφαση και πήρες το φαρμάκι. Πώς έκανες απόφαση και πήρες το φαρμάκι. Φαρμακί το κάνα, ωραία λεμονάδα. Εγώ το φαρμακί το κάνα, ωραία λεμονάδα. Το σήκωνα και το πίνα με το συνοστήματα. Το σήκωνα και το πίνα με το συνοστήματα. Στοιχή παραδοσιακή, μουσική Νίκος Γιώγαλας, γιατί δεν το είπαμε.